Gods in the world with the seers in the number of the Kikyo. Prokop in the Holy Most Miraman with the seers in the number of Thema. Περίτων ιερατικών κρίσεων, τέκναν Κυρίου αγαπητών, με τη χάρη του Κυρίου μας φτάσαμε ήδη στο μέσο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Συνεχίζονται στον πνευματικόν αγώνα του οποίου στόχος και τέλος είναι να φτάσουμε να προσκυνήσουμε και του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Πριν από λίγο λιτανεύσαμε τον Τίμιο Σταυρόν του Κυρίου μας, ο οποίος μας πανερώνει το πάθος, το άφραντο, του εναυτό υψωθέντος. Δεν είναι σήμερα κάποια ιδιαίτερη γιορτή του Τιμίου Σταυρού, αλλά λιτανεύονται εις το μέσο του πνευματικού μας αγώνα του Σταυρόν του Κυρίου. Αντλούμε δύναμη και έμπνευση για να συνεχίσουμε το προκείμενο ημίν αγώνα. Αφορώντες εις το της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Ο Σταυρός του Κυρίου μας είναι το μέτρο της αγάπης του Θεού για εμάς. Θέλουμε να δούμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Ας αντικρίσουμε τον Τίμιο Σταυρόν εις τον οποίον ο Χριστός εσταυρώθη, για να δούμε το μέτρο αυτής της αγάπης. Ο Κύριος δεν απέθανε μόνο για εμάς, αλλά τιμάστηκε για χάρη μας. Κάθε μέλος της Αγίας του Σαρκός ατιμίαδη μας υπέμεινε και με όλα τα παθήματά του φανέρωσε τη μεγάλη αγάπη του για τον καθένα μας. Καθώς αγωνιζόμεθα τον καλό της νηστείας αγώνα και καταβάλουμε προσπάθεια για να κόψουμε το θέλημά μας, παίρνουμε χάρη. Αντλούμε πίστη και δύναμη από το Σταυροθέντα Κύριο και έχουμε την βεβαιότητα ότι δεν είναι άξια τα παθήματα αυτού του καιρού μπροστά στην δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Και όπως τότε ο Μωσής κάθωσε σε ένα ξύλο ένα χάρτινο πίδι και το ύψωσε εις τόπον του Τιμίου Σταυρού μέσα στο στρατόπεδο των Ιουδαίων, ώστε όπως όποιος δαγκωμένος από τα πίδια του τρεχόμενος προς αυτό θεραπευόταν, έτσι και μέσα στη μεγάλη τεσσαρακοστή τσιπημένη από τα πίδια των παθών μας, να ατενίζουμε τον Σταυρό του Κυρίου και να θρεπευόμεθα. Η Εκκλησία μας διαβεβαιώνει ότι για τον Σταυρού η χαρά ήρθε σε όλον τον κόσμο. Αυτή την ημέρα της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως διάλεξε η Εκκλησία μας και την αφιερώνει κάθε χρόνο στις ιερατικές κλήσεις. Τι σημαίνει η ιερατική κλήση με γιώτα? Σημαίνει την επιθυμία και την λαστάρα που έχει ένα νέος άνθρωπος για να γίνει ιερέας του Θεού του Ιησού. Η ιερατική κλήση με ήττα φανερώνει την πρόσκληση του Χριστού. Απευθύνει σε ανθρώπους και τους καλεί να τον ακολουθήσουν και να διακονήσουν την Εκκλησία του. Κάποτε περπατώντας δίπλα στη θάλασσα, είπε δύο αδελφούς που ήταν σαράδες και έφτιαχναν τα δίκτυά τους. Σταματώντας μπροστά τους, τους είπε, «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω σαράδες ανθρώπων». Και εκείνοι άφησαν τα δίκτυα και τον πατέρα του και τον ακολούθησαν. Ίσα ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Η πτήση ήταν ξεκάθαρη, η απάντηση ευθεία και άμεση. Έγιναν κατόπιν μεγάλοι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης. Σε κάποιον άλλον καθυπερβολήν έδωκε την εκκλησία του Σαούλ. Φανερώνεται με όλη τη δόξα του μέρα μεσημέρι και τον ρωτά, «Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Εκείνος τυφλώνεται από τη μεγάλη δόξα και απορριμμένος ρωτάει, «Ποιος είσαι, Κύριε, εσύ, τον οποίον εγώ διώκω?» Για να πάρει την απάντηση, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σε διώκει». Και από τότε ο Σαούλ γίνεται ο μεγάλος Απόστολος Παύλος, μια άλλου είδους πρόσκληση. Μέσα στο διάβα των αιώνων,
Ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να διακονήσουν το θυσιαστήριο τους αδελφούς τους. Πολλές φορές νέα παιδιά που διαφορετικά ξεκίνησαν, που άλλες επιστήμες εσπούδασαν, ξαφνιάστηκαν, ένιωσαν δυνατή μέσα τους νεμνεύση της ιεροσύνης και τότε τα πάντα άλλαξαν μέσα τους. Τα εγκατέλειψαν όλα παρά τις διαμαρτυρίες των ίδιων των γονέων τους για να γίνουν ιερείς. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός, ο επίσκοπος Υπερουπόλεων. Ιατρός ξεκίνησε και επίσκοπος Εκκλησίας του Χριστού κατέληξε και τελείωσε. Χωρίς την Αγία Ιεροσύνη δεν υπάρχει Εκκλησία. Ο ιερέας ενδεδειμένος στη χάρη της Ιεροσύνη κάνει την Εκκλησία. Όλοι μας καταλαβαίνουμε την ανάγκη της ύπαρξης ευλαβών ιερέων και χαιρόμεθα όταν τους έχουμε. Από πού όμως θα προέλθουν οι ιερείς? Από τις χριστιανικές οικογένειες. Από τις οικογένειες που ευλαβούνται τον Θεό και που νιώθουν ιδιαίτερη ευλογία να προσφέρουν ένα παιδί τους στον Θεό. Ο Χριστός ρωτά τον Πέτρο, «Με αγαπάς πιο πολύ από τους άλλους?» Ο Πέτρος το απαντά, «Ναι, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Και ο Χριστός του λέγει, «Βόσκε τα νία μου, πείμενε τα προβατά μου». Και ο Ιερός Χρυσόστομος σκουριάζει, «Είδες, δεν του ζήτησε να νηστεύει, δεν του ζήτησε να κάνει άλλα πράγματα, αναβόσκει τα νία του». Θεωρώντας σαν την πιο μεγάλη ένδειξη της αγάπης προς τον Θεό, την φροντίδα για τους ανθρώπους υπέρ των οποίων εκείνος απέθανε, η στάση του χριστιανού απέναντι στην ιεροσύνη είναι η ιδία λήθος που κρίνει πόσο αληθινή ή ψεύτικη είναι προς τον Θεό αγάπη μας. Η ιεροσύνη είναι ο Χριστός ο ίδιος. Όταν απεκτάνουμε την ιεροσύνη, απεκτάνουμε τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε ότι αυτός που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα του πάνω τον Χριστό δεν είναι άξιος του Χριστού και αυτός που αγαπά τον γιο ή την κόρη του αρνείται να του προσφέρει τον Χριστό και την Εκκλησία του δεν είναι άξιος του Χριστού. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε καταρχήν να προσέχετε για να δημιουργείται ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία του καλούς ιερείς με πίστη, με καθαρότητα και με αγάπη στον ίδιο και την Εκκλησία του. Να προσεύχεστε και να καλλιεργείτε τη σπίθα της ιεροσύνης, εάν τη συναντήσετε στις καρδιές των παιδιών σας και να μην επιχειρήσετε να τη σβήσετε. Ημέριμνα για να έχει η Εκκλησία καλούς ιερείς αφορά σε όλους μας, σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, να χαίρεστε και να καμαρώνετε και να δοξάζετε τον Θεό. Εάν κάποιο παιδί σας ακολουθήσει το δρόμο της ιεροσύνης, ο ιερέας είναι το σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του, ένας οδοδείκτης για τον ουρανό. Σας ευχόμεθα να διέθετε και τον υπόλοιπο της Αγίας Τεσσαρακοστής με ειρήνη, με μετάνοια και με αγάπη, ώστε να αξιωθούμε όλοι μας, να γίνουμε μέτοχοι της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Ο Αθηνών Ιερώνυμος Πρόεδρος, ο Σύρου Τίνου Άνδρου και Ασμίνου και Μικόνου Δωρόθεος, ο Χαρκίδος Χρυσόστομος, ο Νέας Μύρνης Σημεών, ο Κερκίας Παξόρ και Διαποντίον Ίσο Μεστάριος, ο Μπιφάδας Ενικού Βούλιας Βουλιαγμένης και Βάρης Παύλος, ο Θήρας Αμαργού και Νίσον Επιφάνιος, ο Δράμας Παύλος, ο Συσανίου της Ιατίστης Παύλος, ο Πολιανής και Κυπησίου Εμμανουήλ, ο Λαγκαδά Λυτής και Ρεντίνης Ιωάννης, ο Χίου Ψαρών και Ινουσών Μάρκος,
ο νικοπόλεως και πρεβέζης Χρυσόστομος, ο αρχιγραμματέας, ο μεθόνης πλήμης. Αγίος.